Μπορεί η κρίση να έχει πλήξει εκατομμύρια Έλληνες πολίτες, ωστόσο το βιβλίο παραμένει μια διαχρονική αξία για μικρούς και μεγάλους. Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται και από την προσέλευση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων κάθε χρόνο τέτοια εποχή στο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, μια διοργάνωση η οποία έχει εξελιχθεί σε ένα από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της πόλης. Πάνω από 500.000 επισκέπτες κάθε χρόνο επισκέπτονται τα βιβλία. Τα ξεφυλίζουν, έρχονται σε επαφή με το αναγνωστικό κοινό, έρχονται σε επαφή με τους αγαπημένους συγγραφείς και κάθε χρόνο επίσης πραγματοποιούνται πάνω από 100 πολιτιστικές εκδηλώσεις. Όχι μόνο σε αυτό το χώρο, αλλά και στο υποδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Στο 34ο Φεστιβάλ Βιβλίου συμμετέχουν 150 εκδότες από όλη τη χώρα, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει παράλληλες εκδηλώσεις και βιβλιοπαρουσιάσεις. Είναι μια πνευματική λειτουργία και ως τέτοια πρέπει να την τιμήσουμε. Και βέβαια ο εκδότης οπωσδήποτε πρέπει να ζήσει, αλλά ωστόσο δεν είναι μόνο το κέρδος και μόνο το εμπόριο. Το βιβλίο έχει ένα ισχυρό ανταγωνιστή σήμερα, όπως ξέρετε, τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Δίνει μια μάχη αντίστασης και είναι αναντικατάστατο. Και παρά το γεγονός ότι λέμε πολλές φορές μια εικόνα χίλιες λέξεις, εγώ θα το αναποδογυρίσω, μία λέξη αξίζει περισσότερο από χίλιες εικόνες. Με σύμμαχο ένα βιβλίο μπορούμε πραγματικά να ξεπεράσουμε αντιξοότητες και κυρίως να κερδίσουμε την ψυχή μας, το πνεύμα μας και την καλλιέργειά μας. Ο κόσμος αγαπάει τη γιορτή βιβλίου, το φεστιβάλ βιβλίου. Είναι κάτι το οποίο είναι μέρος της πόλης μας. Ο μόνος θησαυρός που δεν μπορεί να εκποιηθεί είναι η γνώση. Τη γνώση δεν μπορεί να στην κλέψει κανένας και η δύναμή της είναι εκείνη που μπορεί να σε βγάλει από αδιέξοδα. Και ποια είναι τα αδιέξοδα όταν γονατίζεις. Το Φεστιβάλ Βιβλίου θα διαρκέσει έως και τις 21 Ιουνίου και θα λειτουργεί καθημερινά από τις 6.30 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 11 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι και από τις 6.30 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ.